Νομίζω ότι τα πράγματα έγιναν περίπου όπως, ακριβώς σχεδόν μάλλον, όπως τα είχαμε προβλέψει. Είχαμε πει κορύφωση την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε να το ισχυριστούμε για τη γρήπη, ίσως και για κάποιους άλλους αναπνευστικούς ιούς όπως είναι ο συγκητιακός. Κρατάμε μία επιφύλαξη ως προς τον κορονοϊό, του οποίου οι εξελίξεις και οι αντιδράσεις είναι κάθε φορά μας εκπλήσουν. Τώρα έχουμε πάρα πολλές παραλλαγές της όμικρον με αυξημένες μεταδοτικότητες, με διαφυγές από την ανοσία. Συνεπώς προβλέπουμε ότι το θέμα με τον κορονοϊό θα συνεχιστεί και τις πρώτες δύο εβδομάδες του Φεβρουαρίου. Σας ανησυχούν, κύριε καθηγητά, αυτές οι παραλλαγές ως προς την επικινδυνότητά τους? Με προβληματίζουν ως προς τη συνέχιση της, των μολύνσεων. Ναι, οι οποίες προκαλούν προβλήματα σε ευάλωτους ανθρώπους και υπερήλικες. Δεν με ανησυχούν και δεν με προβληματίζουν προς στιγμήν ως προς την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα, τα οποία ακολουθούν έναν ενδυμικό χαρακτήρα, θα έλεγα, και ελπίζω σύντομα ότι θα δοθεί από τους διεθνείς οργανισμούς υγείας το περίφημο, ας το πούμε, πανδημία τέλος. Εδώ τώρα βλέπετε προφανώς ότι δεν μετακινούνται ανησυχητικά οι σκληροί δείκτες. Γι' αυτό μας το λέτε αυτό, έτσι? Νομίζω ότι στην Ελλάδα ειδικά δεν είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό το θέμα. Έχουμε και πολλές εισαγωγές, πάνω από 200 την ημέρα. Έχουμε για τον 160... κορονοϊό, λέτε, κύριε Τζανάκη, για τον κορονοϊό ή για την γρήπη, για τον ιός? Για τον κορονοϊό. Πάνω από 160 θανάτους εβδομαδιαίως, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 600 θανάτους το μήνα. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς είναι επευκαιρία της μόλυνσης και όχι εξαιτίας της. Όμως είναι μια σοβαρή αιτία, έστω και σαν αιτία και σαν αφορμή να πεθάνει κάποιος, έστω και με προβλήματα υγείας, έστω και υπερήλικας. Επομένως, αυτό έχει μια εξήγηση στην Ελλάδα που είναι, θα έλεγα, το μικρό ποσοστό εμβολιασμών στην κρίσιμη ηλικία πάνω από 65, μόνο ένας στους τέσσερις φαίνεται να έχει εμβολιαστεί με το επικυρωποιημένο εμβόλιο. Γι' αυτό κάνω έκκληση να εμβολιαστούμε με αυτό.